Εγώ νομίζω ότι είναι. Άλλωστε, εμείς έχουμε μια ιδιότητα κοινή του δημοσιογράφου έτσι, που είναι πιο ισχυρή. Κύριε Φιλή, είναι γεγονός ότι μετά την αποχώρησή σας από το Υπουργείο Παιδείας και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, γιατί η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο ήταν ότι μπήκε και ένα βέτο όχι τόσο πολύ από τον Αρχιεπίσκοπο όσο από τον κύριο Καμένο. Οι εντυπώσεις είναι εντυπώσεις. Ας πάμε μπροστά όμως τώρα. Πάμε μπροστά και εδώ είναι το θέμα. Γιατί αν κρίνω από διάφορες δηλώσεις σας κατά καιρούς, τις οποίες έχω μαζέψει και που βέβαια μπορεί να αποδίδουν πλήρως το περιεχόμενο των δηλώσεών σας, αλλά ως δημοσιογράφος θα με αντιληφθείτε. Η συμφωνία κρατάει την Ελλάδα στο ασφιχτικό μνημονιακό πλαίσιο. Δεν επιβεβαιώθηκε καμία εκτίμησή μας για τη διαπραγμάτευση. Έχουμε χάσει τη σύνδεσή μας με την κοινωνία, χρειάζεται μια αριστερή στροφή. Χωρίς τη ρύθμιση του χρέους, η έξοδος από τα μνημόνια είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Το εμείς και οι άλλοι τελείωσε. Τελείωσε το εμείς οι αμόλυντοι και οι άλλοι μολυσμένοι. Το ούτε ένα ευρώ μέτρα το είπε ο Αλέξης για να το ακούσει ο Σόιμπλε. Αλλά το ακούσανε και οι Έλληνες. Με την ψήφιση των μέτρων φτάνουμε στα όρια έναντι των πεποιθήσεων της αριστεράς αλλά και των αντοχών της κοινωνίας. Πολλά, πάρα πολλά. Αυτή είναι μια μορφή κριτικής που ασκείται καθημερινά και από τον κόσμο. Είναι μια μορφή κριτικής και αυτοκριτικής. Γιατί και εγώ, παρότι δεν είμαι στην κυβέρνηση, συμμετέχω στη συλλογική προσπάθεια της κυβέρνησης και του κόμματος για να προχωρήσει η χώρα μας μπροστά. Άρα αυτά και άλλα πολλά που έχω πει, δεν τα λέω εκ του ασφαλούς και ως τρίτος, αλλά ως αγωνιών, ως μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας που γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τα λέμε αυτά όχι για να κάνουμε παρελθοντολογία, αλλά γιατί σήμερα που τελείωσε μια περίοδος με την αξιολόγηση και δημιουργούνται κάποιες ελπίδες ότι η χώρα με δυσκολίες, όχι και σε δυσκολίες. Σε δημιουργούνται ελπίδες. Σε όλους δημιουργούνται ελπίδες γιατί η ελπίδα είναι βασικό στοιχείο. Δεν το λέτε με πάθος. Όχι, το λέω σταθμίζοντας το σχετισμό δύναμης. Κλείνει, λέω, η αξιολόγηση, θα πέσουν κάποια χρήματα στην αγορά, όσα πέσουν. Υπάρχει ένα σήμα προς επενδυτές ότι κάτι σταθεροποιείται εδώ, άλλοτε και η οικονομία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης. Και υπάρχει και μια υπόσχεση, τονίζω τη λέξη υπόσχεση, για την αναπτυξιακή τράπεζα, ότι θα υπάρξει μια χρηματοδότηση. Θολά. Αυτά που βλέπουμε. Χωρίς να ξέρουμε αν όλα αυτά το 18 θα συνοδεύονται από άλλα μέτρα. Κοιτάξτε, μην προτρέχουμε. Δεν προτρέχουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μόλις προχθές ψηφίσαμε μέτρα. Τα οποία θα εφαρμοστούν το 19 και το 20. Τα μέτρα αυτά. Τα αντέχει η κοινωνία τα μέτρα αυτά. Θα δούμε τότε αν τα αντέχει. Γιατί δεν αντέχει τώρα, πόσο μάλλον τότε. Γιατί έχει να κάνει με το πλαίσιο της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Αν η ελληνική οικονομία κάνει κάποια βήματα, τότε τα επώδυνα, επαναλαμβάνω, μέτρα που ελήφθησαν πριν μερικό καιρό, μπορεί κάπως αντισταθμιζόμενα και με τα αντίμετρα για μια μεγάλη κατηγορία πληθυσμού και όχι για όλους που θίγονται, μπορεί κάπως να τα αντέξει. Έχετε Αλλά πει... το σημαντικό όμως είναι, επαναλαμβάνω, πώς προχωρούμε βήμα-βήμα στην πορεία εξόδου από την κρίση. Εδώ είναι το ζητούμενο. Έχετε πει, αβέβαιο αν τα μέτρα θα είναι τα τελευταία και αν θα αποδειχθούν το ακριβοπληρωμένο εξιτήριο για την έξοδο από τα μνημόνια και την επιτροπία. Εγώ ταυτίζομαι πλήρως με την άποψή σας αυτή. Είναι ακριβοπληρωμένο εξιτήριο, το οποίο δεν είναι και βέβαιο. Ναι. Και όμως, και εσείς κύριε Φίλη, και εδώ θα ασκήσω κριτική, ως δημοσιογράφος, ως συνάδελφος, τα ψηφίσατε. Ναι. Γιατί ενώ το λέτε, την ίδια στιγμή λέτε ναι στα μέτρα αυτά. Διότι προέχει το κριτήριο της πολιτικής σταθερότητας. Καμία πρόοδο στην οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει σε συνθήκες πολιτικής αστάθειας. Και αν η πρόταση που έκανε η κυβέρνηση δεν γινόταν αποδεκτή από την πλειοψηφία της Βουλής, δηλαδή από την κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, θα μας οδηγούσε σε μια ένταση και σε μια πολιτική συνέχεια. Αστάθεια. Και ποιος σας δίνει εσάς το δικαίωμα να πιστεύετε λοιπόν, ότι την αστάθεια τη διασφαλίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Γιατί ο κόσμος μπορεί να πει το εξής. Κύριοι, αποτύχατε. Γιατί δεν παρετήσετε και δεν πάτε σε εκλογές. Ή γιατί δεν λέτε, ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε μια κυβέρνηση. Μην βιαζόμαστε. Ναι. Μη βιαζόμαστε. Έχουμε μια εντολή από το λαό στη βάση ενός προγράμματος, το Σεπτέμβριο του 2015. Στη βάση ενός προγράμματος. Και όχι τον Φεβρουάριο του 2015. Είναι άλλο το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου του 2015. Έχουμε μια προσπάθεια να διευρύνουμε αυτό το πρόγραμμα, να περάσουμε μέσα από τις συμπληγάδες πέτρες της λιτότητας, γιατί έχει λιτότητα αυτό το πρόγραμμα του 2015. Τα είπαμε αυτά στον ελληνικό λαό. Αυτό σημαίνει ένας καλύτερος ευρωπαϊκός σχετισμός. Δεν φαίνεται. Έχει πολλές δυσκολίες. Δεν αφορά την Ελλάδα μόνο. Και σημαίνει και μια κινητοποίηση των Ελλήνων πολιτών.
Όχι στα τηλέφωνα και στις τηλεοράσεις. Αυτό εντάξει. Κινητοποίηση. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ υπέρ αν έβλεπα τους Έλληνες πολίτες να διεκδικούν με βάση τα αιτήματά τους. Να βγουν στους δρόμους. Γιατί όχι, με βάση τα αιτήματά τους. Ξέρετε τι είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο κύριος Πρωθυπουργός. Το αντίθετο από αυτό που λέτε εσείς. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο κόσμος είναι ικανοποιημένος. Βλέπετε κανένα να βγαίνει στους δρόμους. Ένα από το συγγνώμη. Εσείς λέτε να βγει ο κόσμος στους δρόμους. Εάν έχει προβλήματα, αυτό είναι η δημοκρατία. Έχει προβλήματα. Και έχει προβλήματα, διεκδικεί με κάθε τρόπο νόμιμο την επίλυση των προβλημάτων. Άρα άστοχη εκείνη η δήλωση. Δεν αναθέτω. Όχι, όχι. Δεν είναι άλλο πράγμα. Του Πρωθυπουργού. Άλλο πράγμα είπε ο κ. Πρωθυπουργός και θα ήθελα να μην σχολιάζουμε τι είπε ο κ. Πρωθυπουργός. Είπε ότι 700.000 βγήκαν το Πάσχα. Άρα έχουμε ανάπτυξη. Είπε ότι βλέπετε να διαμαρτύρεται κόσμο στους δρόμους. Εσείς λέτε τώρα να βγει ο κόσμος στους δρόμους. Αυτό. Είναι άχαρο αυτό. Πάμε στην ουσία. Αλλά εγώ πρέπει να το κάνω. Εντάξει, η δουλειά σας. Είναι άχαρος και δικός μωρός. Λέω από την ουσία να πάμε τώρα. Λέω ότι ο πολίτης που έχει προβλήματα δεν πρέπει να τα αναθέσει για να του τα λύσει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Πρέπει να διεκδικεί. Και αν δεν του τα λύνει. Προφανώς υπάρχει ο κανόνας της δημοκρατίας. Αλλάζει η κυβέρνηση. Υπάρχουν διαδικασίες. Σημασία όμως έχει ο πολίτης να μην επαναπάβεται ή να μην βουλιάζει στη θλίψη. Μα οι σφιγμομετρήσεις που είναι ένα εργαλείο της στιγμής ναι. δείχνουν ότι έχετε υποστεί μια μεγάλη απώλεια ψηφοφόρων. Εάν λέω, το θεωρήσουμε ως εργαλείο της στιγμής. Οι σφιγμομετρήσεις δείχνουν, πολλά ευρήματα έχουν. Το σημαντικότερο να ξέρετε είναι ότι οι πολίτες δεν φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε κάπου αλλού. Υπάρχει όντως ένας μεγάλος αριθμός πολιτών που έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ που έχει μεγάλες επιφυλάξεις. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, λέτε. Βεβαίως. Και δεν πάει πουθενά αλλού. Κάθεται στη γωνία. Αυτός ο πολίτης λοιπόν θα καταλάβει, και αυτό είναι το στοίχημα της νέας περίοδου, ότι με το ΣΥΡΙΖΑ και μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ και όχι με άλλα σχήματα είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε νόθας διακυβέρνησης. Και μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Και μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ ως κορμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και οι ΑΝΕΛ μέσα. Ναι, είναι και οι ΑΝΕΛ. Αυτό είναι ένα αναγκαστικό στοιχείο για να συγκροτηθεί η κυβέρνηση. Αναγκαστικό. Βεβαίως. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει ένας προγραμματικός διαχωρισμός ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα με προοδευτικές αξίες. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει η κεντροαριστερά και η κεντροδεξιά ως προγραμματική συγκρότηση. Κορμός της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα είναι ένα αριστερό κόμμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνεπώς, θα βγούμε από την κρίση εάν υπάρχει στην κυβέρνηση ένα πρόγραμμα, μια δύναμη πολιτική με ένα πρόγραμμα. Υπάρχει, το βλέπετε. Ναι. Με πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με ένα πολύ σκληρό πλαίσιο λιτότητας και νεοφιλελεύθερης στον πυρήνα της Άρα επιλογής. Άρα η κυβέρνηση ασκεί νεοφιλελεύθερη πολιτική υποχρεωτικά. Είναι υποχρεωμένη από τους δανειστές. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ασκεί μια πολιτική που στον πυρήνα της έχει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Ότι δεν ο πυρήνας της κυβερνητικής πολιτικής το ξέρουμε, έχει νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα. Το ερώτημα είναι, αυτή η πολιτική μπορεί να ασκηθεί. Δεν το λένε όλα τα στοιχεία. Δεν αυτή, όλα τα αυτή η πολιτική, λέω, μπορεί να αποκτήσει μια άλλη δυναμική και υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, εάν ένα κόμμα, αλλά και μια λαϊκή κινητοποίηση, ένα κόμμα στην κυβέρνηση και μια λαϊκή κινητοποίηση, αξιοποιεί τις ρογμές εντός και εκτός της χώρας για να διευρύνει υπέρ των λαϊκών συμφερόντων αυτά τα στοιχεία. Μα μορφές λαϊκής κινητοποίησης θεωρούνται προπαγάνδα κατά της κυβέρνησης. Όχι. Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι, όταν κινητοποιείται ένα κομμάτι της κοινωνίας, καταγγέλνουν τα μέσα που προβάλλουν αυτές τις κινητοποίησεις ή ενισχύουν δημοσιογραφικά με ρεπορτάζ αυτές τις κινητοποίησεις. Υπάρχουν συναδελφοί σας. Εγώ όταν ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν θα πω ονόματα, αλλά το ξέρετε. Όταν ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας. Με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς και ισοπεδωτικούς. Και την πολιτική της κυβέρνησης, συναντιόμουν καθημερινά με ομάδες πολιτών που ερχόντουσαν είτε συγκροτημένοι ως διαδήλωση, είτε ως μικρές ομάδες για να συναντηθούμε, φορείς και άλλους που είχαν αιτήματα. Κουβεντιάζαμε. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, μεγάλο ή μικρό, εξετάζεται. Αλλά και της αντιπολίτευσης είναι ότι εκείνο το οποίο ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι η παραμονή στην εξουσία. Και ότι υπάρχουν φωνές διαφορετικές όπως οι δικές σας, οι οποίες όμως περιορίζονται ή σε κάποιες αποσπασματικές αναφορές, τώρα και σε μια συνέντευξη μετά από τόσο καιρό και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευόσαστε. Και όταν φτάνει η στιγμή για να δουν τον Νίκο Φίλη μέσα στη Βουλή να ορθώνει το ανάστημά του, δεν το κάνει. Ψηφίζει ναι σε όλα. Αυτό μου το επαναλαμβάνουμε μηνύματα από την ώρα που ξεκινήσαμε την κουβέντα καμιά τριανταριά άτομα. Τόνισα και νωρίτερα ότι δεν είμαι μια βεντέτα.
είμαι μέλος μιας συλλογικότητας. Και με ενδιαφέρει η συλλογικότητα, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ. Όσο σας εκφράζει αυτή η συλλογικότητα. Βεβαίως. Σας εκφράζει αυτή τη στιγμή. Με εκφράζει ως προς το πολιτικό του πρόγραμμα, το γενικό και τις ιδεολογικές του αρχές. Βεβαίως. Μορφές της κυβερνητικής πολιτικής, όχι δεν με εκφράζουν, με έχουν αντίθετο. Άρα λοιπόν. Που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τα θέματα της εκπαίδευσης, όχι μόνο με τα θέματα της οικονομίας, αλλά και με άλλα ζητήματα. Προχθές, για παράδειγμα, έχουμε τη μυστηριώδη επαναπροώθηση Τούρκων στον Εύρο σε μασκοφόρους στην Τουρκία. Υπάρχει εν εξελίξει έρευνα του συνηγόρου του πολίτη. Δεν έχουμε ακόμα πιστικές απαντήσεις από τα συναρμόδια υπουργεία. Δεν έχουμε πιστικές απαντήσεις. Τι συμβαίνει? Υπάρχουν πολλά ζητήματα στα οποία οφείλουμε να απαντούμε. Και που δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι βεβαίως τα οικονομικά. Στα οικονομικά η καρδιά του προβλήματος είναι η ανεργία. Πώς αντιμετωπίζουμε την ανεργία. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα. Συνεπώς, πώς η ανάπτυξη την οποία προσβλέπουμε όλοι θα έχει ένα χαρακτήρα κοινωνικό. Ξέρετε, δεσμεύτηκε η κυβέρνηση, δεν ξέρω αν σας εκφράζει αυτή η απόφαση, για πλεονάσματα 3,5%. Τα οποία από τη στιγμή που ομολογούμε και συμφωνούμε και μαζί ότι ακόμα η ανάπτυξη, η περιβόητη δεν έχει έρθει, ναι. Στα χαρτιά είναι και ευελπιστούμε να έρθει, λέτε κι εσείς. Το 3,5% όμως προέρχεται από υπερφορολόγηση με έμεσους, άμεσους φόρους, μείωση μισθών και συντάξεων. Αυτό δεν σας ενοχλεί? Και αυτό έχει να κάνει με μια αριστερή κυβέρνηση η οποία διαφορετικά αντιδρούσε όλα τα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια? 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα επί αρκετά χρόνια, ή τα 5 χρόνια δεν είναι λίγα. Δεν είναι εύκολο να βγουν. Και στο βαθμό που επιτευχθούν, δεν λέω για ένα χρόνο, είναι πλεονάσματα τα οποία θα δημιουργήσουν κοινωνικές ανισότητες μεγάλες. Και αν δεν μπορέσουμε να τα πιάσουμε τα 3,5%, μήπως πρέπει να επιβληθούν λοιπόν, και άλλα γι' αυτό μέτρα. Λοιπόν χρειάζεται μια κυβέρνηση με προοδευτική κατεύθυνση που να μπορεί όταν χρειάζεται να διαπραγματεύεται και να αλλάζει τέτοιες αποφάσεις. Και να μπορεί επίσης να εξορροπεί τα μέτρα, να μην είναι εις βάρος των ασθενέστερων, αλλά να υπάρχει μια δυνατότητα κοινωνικής. Εγώ επιμένω όμως, ακούγοντάς σας και εγώ ίδιος. Και κάτι τελευταίο. Και εσύ το ίδιο και πράγμα. Κάτι τελευταίο. Την προηγούμενη χρονιά, το 2016, η κυβέρνηση έπιασε πρωτογενές πλεόνασμα 4,2%. Με αίμα όμως, έτσι. Με αίμα. Καμία αντίρρηση. Όταν είχαμε σαν στόχο το 0,5%. Είχαμε κατεβάσει από το 4% που είχε βάλει στόχο η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου για πλεόνασμα το 2016. 4% είχε βάλει και φωνάζουν το 3,5%. 4%. Εμείς δεν δίνουμε άφηση, το κατεβάσαμε στο 0,5 σαν στόχο, αλλά καταφέρασαμε να πιάσουμε 4,2. Περίμενα λοιπόν, και το είπαμε αυτό το πράγμα, το 4,2 να. Η διαφορά 0,5 με 4,2, σε ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον, η διαφορά αυτή. Να αποδοθεί στον κόσμο. Στην κοινωνία. Στην κοινωνία. Όχι μέρους φετολογικές οριζόντιες πωλήσεις. Όχι βεβαίως, αλλά. Στοχευμένα. Δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε. Μόνο, δεν έγινε. Έγινε μόνο στο θέμα των συντάξεων το Δεκέμβριο. Η κυβέρνηση όμως τριαμβολογεί για το 3,5%. Και μάλιστα. Δεν τριαμβολογεί. Ακούμε και καλά. Δεν τριαμβολογεί. Λέει ότι το πλεόνασμα αυτό, είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να πιάσουμε το πλεόνασμα αυτό. Για το 2016 μιλάτε. Και για τώρα, ναι. Τώρα δεν υπάρχει το 3,5% πλέον. Για το 2016. Είμαστε περήφανοι που. Για το 2016, γιατί τα στοιχεία του 2016 τώρα παρουσιάστηκαν. 4,5%. Είμαστε περήφανοι και θα τα καταφέρουμε να έχουμε αυτά τα πλεονάσματα. Σας ακούω να έχετε διαμετρικά αντίθετη άποψη. 3,5% πλεόνασμα επί 5 χρόνια, 3,5% πλεόνασμα επί 5 χρόνια, είναι πολύ δύσκολο να το πιάσουμε και σε κάθε περίπτωση σημαίνει λιτότητα, σκληρή λιτότητα. Άρα αποτυχημένη αυτή η συμφωνία κατά πέρα. Όχι. Είναι μια συμφωνία. Για πέστε μου ένα θετικό. Γιατί τελικά πήραμε αυτά νωρίτερα. Που ζητήσαμε σας ή παίρνουμε αυτά που μας δώσουν. Σας ανέφερα νωρίτερα. Το ότι κλείνει συμφωνία και έχονται χρήματα που θα πέσουν στην αγορά, 1,5 δις, είναι σημαντικό. Κλείνει αυτή η συμφωνία. Για αξιολόγηση. Το ότι επίσης υπάρχει η ιστορία του σήματος προς επενδυτές, μια σταθεροποίηση της οικονομίας. Και αυτό θετικό. Και ότι υπάρχει και υπόσχεση για την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Αυτά και αυτό είναι θετικό. Όλα για το έκτος, είναι όλα. Για το μέσα δεν έχουμε όμως κάτι. Για το μέσα έχετε δίκιο. Δηλαδή για τον πολίτη εννοώ. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια ώστε σύντομα να υπάρξει για τον πολίτη μια αίσθηση ότι κάτι κερδίζει. Σας λέω μερικά προβλήματα. Γιατί είναι σημαντικά. Προχθές βγήκε μια απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου
για τους 4-4.500 συμβασιούχους. Είναι συμβασιούχοι οι οποίοι είναι οκτάμινοι, επί 3-8 μήνα περίπου καθένας, στους Δήμους για τα απορρίμματα. Και θεωρεί ότι δεν πρέπει αυτή η απόφαση να ανανεώνονται οι συμβάσεις αυτές. Η κυβέρνηση πρέπει να βρει λύση σε δύο ζητήματα. Συγκεκριμένα. Πρώτον, τα δεδουλευμένα θα πληρωθούν και δεν θα επιστραφούν. Είναι σημαντικό θέμα αυτό. Και δεύτερον, το θέμα των θέσεων εργασίας των συμβασιούχων που έχουν να κάνουν με τα ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή που δεν επηρεάζουν τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε τους προϋπολογισμούς των Δήμων, αλλά τα πληρώνει ο πολίτης για να έχει υπηρεσίες ανταποδοτικές, όπως είναι η συλλογή των απορριμμάτων, τα σκουπίδια. Αυτές πρέπει να κατοχυρωθούν με ένα μόνιμο τρόπο στους Δήμους. Και άλλα θέματα μπορώ να σας πω. Συγκεκριμένα θέματα, τα οποία είναι στο όριο των μνημονιακών υποχρεώσεων. Είναι εντός και εκτός το όριο. Και τα οποία μόνο μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αντιμετωπίσει, εάν βεβαίως θελήσει ακόμα και να συγκρουστεί με τους δανειστές. Αν θελήσει να συγκρουστεί με τους δανειστές. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί. Ξέρετε τι μας λένε. Πήραμε συγχαρητήρια. Λέει, εμείς τους ζητήσαμε, λέει, 7 βασικά και αυτοί ψηφίσανε 140. Όλοι δίνουν συγχαρητήρια στον Τζακανότο. Έρχεται ο Ρέγκλιν χτες στη συνέντευξή του, ο οποίος είπε ότι μπράβο στο καλό παιδί τον Τζακανότο, που ό,τι του είπαμε το έκανε, ενώ υπάρχουν κάποιοι άλλοι υπουργοί που αντιδρούν. Ενδεχομένως να είστε κι εσείς ένας από αυτούς. Ο Ευκλήδης είναι καλό παιδί. Το ξέρατε, εδώ το φαίνεται. Το ξέρω, ναι, το ξέρω. Λοιπόν. Θα μείνει ή θα φύγει, ένα, λοιπόν. Όλοι θα μείνουν. Πώς θα φύγουν. Και εσείς θα μείνετε, προσπάθει. Αλλά. Όχι, άλλο το. Εγώ ήμουν άλλη ιστορία. Δεν δέχτηκα να μετακομίσω. Διότι υπάρχει ένα θέμα προσωπικής και συλλογικής αξιοπρέπειας. Εγώ εκτίμησα σε εσάς το γεγονός ότι δεχτήκατε να μην πάτε σε άλλο Υπουργείο. Φάνηκε ότι δεν σας ενδιαφέρει η υπουργική καρέκλα. Όμως. Με ενδιαφέρει η δουλειά μου στο Υπουργείο Παιδείας σε εκείνη τη φάση να ολοκληρωθεί. Όμως από την άλλη πλευρά, και ο νυν υπουργός παιδείας προχωρά ουσιαστικά βήματα. Το γεγονός ότι υπάρχει ένας αρχηγός κόμματος με το οποίο συνεργαζόσαστε και χρωστάτε σε αυτό το κόμμα την παραμονή σας στην εξουσία. Η ΑΝΕΛ. Ο οποίος λέει στον Αρχιεπίσκοπο ότι αν μου ζητήσεις να ρίξω την κυβέρνηση, τη ρίχνω εγώ. Και τελικά πιέζει να φύγετε από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν θέλω να επανέλθω εκείνες τις μέρες. Είναι έτσι όμως όπως σας λέω. Είναι πιο σύνθετο το θέμα. Είναι πιο σύνθετο. Και αφορά, μπορεί να είναι και πιο σκληρό. Και αφορά και μη κοσμικές δυνάμεις. Διότι στο κάτω-κάτω ο κύριος Καμένος είναι συνέτερος, μικρό συνέτερος στην κυβέρνηση. Μπορεί να λέει θέλω το ένα ή το άλλο. Και ο Πρωθυπουργός να αποφασίζει. Άρα λέτε ότι το απέτυχε η Εκκλησία. Όταν λοιπόν υπάρχει δημόσια απέτηση από άλλες πλευρές που δεν είναι νομοποιημένες συνταγματικά να παρεμβαίνουν συγκρότηση της κυβέρνησης, εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα. Αλλά εκεί σταματώ, διότι εγώ δεν θέλω ούτε μνησικακός να είμαι, ούτε ιδιωτελής πολιτικά. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Πάμε μπροστά. Και το μπροστά σημαίνει όχι τι προσωπικά επιδιώκει ο καθένας, αλλά τι συμβάλλοντας στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας μπορούμε να πετύχουμε για το λαό. Πάντως, εκείνο το οποίο βγαίνει και από αυτά που μας λέτε σήμερα και από αυτά που έχετε πει κατά καιρούς είναι: συμφωνείτε με το αριστερό πλαίσιο του κόμματός σας, του ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνείτε με την κυβερνητική πολιτική που ασκεί όμως, της οποίας ο πυρήνας είναι μια σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική. Αυτό είναι. Αυτό μας είπατε. Λέω ότι το πρόγραμμα δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε εμείς όπως ζητάει και ο κ. Ρέγκλιν προχθές. Το υιοθέτησε η κυβέρνηση. Δεν το υιοθετούμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό το υλοποιούμε με καταναγκασμούς και πιστεύω ότι προσπαθούμε να βρούμε και ρογμές προκειμένου να επωφελείται ο πολίτης που είναι θύμα της κρίσης. Πολλά στοιχεία μπορούμε να συζητήσουμε από εδώ και στο εξής που να δώσουν μια άλλη διάσταση. Θα μου πείτε τώρα, αφού θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση για την τρίτη αξιολόγηση. Τον Οκτώβριο έρχεται. Τον Οκτώβριο. Και θα έχουμε. Πάλι μέτρα. Και θα έχουμε και τον. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα. Τον Οκτώβριο, μήπως έρθουν και μας πούνε πάλι μέτρα. Ξέρετε, το δεν πιστεύω. Όχι από εσάς, γιατί δεν δίνατε και συνέντευξη. Τότε το θα είχα είμαστε. Ακούσει. Γιώργο, δεν έχει υπάρξει. Ξέρετε τι μου λέγανε για αυτή την αξιολόγηση. Θα δείτε. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Η τακτική του είναι να ξανανοίγουν θέματα. Και ασκήσατε και κριτική. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών είχε πει ούτε ένα ευρώ μέτρα. Και εσείς είχατε πει τότε. Αλέξη, δεν σ' ακούει μόνο ο Σόιμπλε, σ' ακούει και ο ελληνικός λαός. Και εμείς ακούσαμε τα μέτρα, ακούσαμε και τα αντίμετρα. Όπου στη συμφωνία διευκρινίζεται ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν. Έτσι. Παρά την απειλή ότι δεν τα εφαρμόσουμε. Αν δεν είχαμε μια ξεκάθαρη λύση. Αν έχουμε πιάσει στόχους. Και από ό,τι ομολογήσετε και εσείς, ξεκάθαρη λύση δεν έχουμε. Μια θολή σχέση.
Μια θολή. Ξεκάθαρη λύση προϋποθέτει μείωση, απομείωση το του χρέους. Δεν το είχα πει εγώ, ο Πρωθυπουργός. Ναι, το συγγνώμη. Απομείωση του χρέους. Αλλά ασκείται κριτική και προς τα εκεί. Μα, δεν ασκώ κριτική στην κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση έδωσε μία μάχη. Μίλαγε για ξεκάθαρη λύση. Εντάξει, έδωσε μία μάχη, αυτό μπορεί να πετύχει. Αυτός ο σχετισμός. Άλλο αυτό που λέτε εσείς. Πιθανά, αλλά αυτό που λέει πιθανά να μην είχαμε σταθμίσει σωστά το σχετισμό δύναμης. Αλλά προσέξτε, είμαστε σε μια δεν περίοδο. Καλή διαπραγμάτευση. Αυτό είναι η 10η φορά που τα ακούμε. Όχι. Όχι, είναι και το 10η φορά που τα ακούμε. Όταν φτάνουμε στο σημείο να οι δύο βασικοί παίκτες, ΔΝΤΟΥ και Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην συμφωνούν και να παίζουν ένα πινκ-πονγκ στην πλάτη της Ελλάδας, εκεί βεβαίως είναι ένα σημαντικό θέμα τι κάνεις εσύ. Διότι είναι το γνωστό, η γνωστή παροιμία στο βάλτο που τα βουβάλια μεταξύ του. Αν και εδώ απεδείχθη ότι τα βουβάλια μέχρι ένα σημείο τσακώνονται και κάποια φορά κάνουν και μια ανακοχή. Αν και πάλι την πληρώνει το βατράχι. Εάν τον Οκτώβριο έρθουν άλλα μέτρα, τα ψηφίσετε. Εάν το 18 για την ολοκλήρωση. Φεύγουμε, τελειώνουν τα μνημόνια, βγαίνουμε στις αγορές. Έχουν πει θα σας στηρίξουμε για να βγείτε στις αγορές. Αλλά κυρίοι, και αυτό το λέμε μέρες τώρα εδώ και ρωτάμε όλα τα στελέχη, πόσο μάλλον εσάς που έχετε και μια άλλη διαφορετική, αιρετική σε σχέση με εκείνους άποψη. Γιατί έρχονται, επαναλαμβάνω, άνθρωποι οι οποίοι θριαβολογούν. Ναι. Θριαβολογούν με την έννοια. Εάν λοιπόν μας πούνε ότι ξέρετε κάτι, θέλετε να βγείτε στις αγορές, κύριοι, μάλιστα. Μέτρα. Και ξανά έχουμε ένα άλλο που δεν θα το βαπτίσουμε μνημόνιο. Αλλά δεν ξέρω ούτε μεσοπρόθεσμα, θα τα εκπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα και πάει λέγοντας. Κύριε Παπαδάκη, παρότι θα μπορούσα να κάνω εκ του ασφαλούς τον τιμητή και τον μάγκα, δεν το κάνω. Το ερώτημα δεν είναι τι θα κάνει ο Φίλης, αλλά θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πιστεύω, και αν δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύω, που... Και πιστεύω, αν δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που... Και πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και ως κόμμα δεν πρόκειται να πάρει νέα μέτρα. Αν τα πάρει, θα τα ψηφίσετε. Το ξαναλέω και δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο στην κουβέντα. Είμαι σαφής. Είναι τα τελευταία μέτρα που ψηφίσατε. Εγώ επιμένω. Η συλλογική προσπάθεια και όλοι, όπως είπα και στη Βουλή, έχουμε τα όριά μας. Και τότε δύο πράγματα θα συμβούν, με συγχωρείτε. Ή εσείς δεν θα είσαστε ΣΥΡΙΖΑ ή εκείνοι δεν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται μετά από όλη αυτή την διετία που πέρασε να πάρει μια κοινωνική στροφή, που σημαίνει μια αριστερή στροφή. Έχετε μετανιώσει για την κόντρα σας με την Εκκλησία? Δεν είχα καμιά κόντρα. Αυτή έτσι όπως σήμερα συμπτωματικά συνεδριάζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών. Μέρα που διαλέξατε να έρθετε κι εσείς. Τα συνδυάζετε? Όχι, δεν τα συνδυάζω, λέω. Επιμένετε στο διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας? Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν διακριτοί ρόλοι κράτους και Εκκλησίας και στο πλαίσιο συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και στις νομοθεσίες, στην κοινή νομοθεσία. Αυτό θα είναι αποφελία και της Εκκλησίας και του κράτους. Δηλαδή αποφελία του λαού τελικά. Και η κυβέρνηση σας άδειασε όταν το είπατε? Όχι, δεν μας άδειασε. Είναι ένα θέμα που ανοίγουμε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί πρέπει να τεθεί το ζήτημα αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει ένα σύνταγμα που στο προμηνό του να λέει εις το όνομα της Αγίας και Αδιαιρέτου και Ομουσίου Τριάδος. Τι ευλογεί ακριβώς η Αγία Τριάδα? Τα δικαιώματα των ανθρώπων? Εδώ υπάρχουν όμως και άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική έτσι όπως ασκείται. Γιατί ο κύριος Καμένος δεν είναι αυτόνομος. Είπατε κάτι νωρίτερα. Ναι. Σήμερα συνεδριάζει, λέτε, η Διαρκή Ιερά Σύνοδος. Εγώ με ικανοποίηση είδα ότι τελικώς η Επιτροπή της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου έφυγε από τον όρο η συζήτηση να γίνει από μηδενική βάση για τα νέα προγράμματα θρησκευτικών και συζήτησε με βάση τα νέα προγράμματα θρησκευτικών τι παρατήρηση έχει να κάνει. Τα προγράμματα αυτά έχουν ενσωματωθεί πια στο μάθημα των θρησκευτικών. Βγαίνουν τα νέα βιβλία, δηλαδή οι φάκελοι του μαθητή, έτσι λέγονται, το Σεπτέμβριο που θα μοιραστούν. Όπως επίσης έχουν γίνει και οι επιμορφώσεις των θεολόγων. Ποιο είναι το σημαντικό στοιχείο? Δεν θα έχουμε ομολογιακό κατηχητικό μάθημα. Θα έχουμε μάθημα γνώσης του φαινομένου του θείου και της θρησκείας. Για όλες τις θρησκείες θα μαθαίνουμε και θα υπάρχει μια κατεύθυνση βεβαίως, γιατί στην Ελλάδα η πλειοψηφία είναι ορθόδοξη, στον ορθόδοξο πολιτισμό. Η κυβέρνηση είναι ενιαία. Δεν είναι, ξέρεις, κάτι έχουμε δώσει στο καμένο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άρα μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς την έγκριση και της υπόλοιπης του βασικού πρωθυπουργό η κυβέρνηση, βάσει του συντάγματος. Ναι, προσέξτε, εσείς έχετε πει ότι ο Καμένος είπε για εξοπλιστικά προγράμματα 2 δισεκατομμυρίων, πως θα δώσουμε τα 2 δισεκατομμύρια την ίδια στιγμή που δίνουμε 500 εκατομμύρια στη Φωτίου για την εσχατιά. Ναι, δεν το ξανάπε όμως. Μια ιδέα είχε διατυπώσει,
υπήρξε μια συζήτηση, επί του παρόντος δεν το ξανάκουσα. Λέτε ότι δεν θα... Και θα ήταν και πρόκληση, όπως καταλαβαίνετε, όταν ο κόσμος υφίσταται ότι υφίσταται, να ανοίγουμε τώρα θέμα όχι βελτίωσης των υφισταμένων όπλων. Αυτό είναι λογικό να υπάρχει, αλλά μιας νέας μεγάλης αγοράς όπλων. Πιστεύετε ότι θα έχουμε εξελίξεις ή ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την... Γιατί οι αντιδράσεις του κόσμου, εάν αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι εγώ θέλω έναν κόσμο να αντιδρά, δεν τον θέλω στον καναπέ. Έτσι. Δεν σας είπα ότι αυτό είναι διαμετρικά αντίθετο από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός θεώρησε ότι ο κόσμος είναι ικανοποιημένος, γι' αυτό δεν βγαίνει στους δρόμους. Αυτό είπε. Το χειρότερο που αντιμετωπίζει μια κυβέρνηση δεν είναι η κινητοποίηση των πολιτών που κάνουν κριτική στις επιλογές της, αλλά είναι η απάθεια. Διότι η απάθεια ή η απογοήτευση και η απάθεια οδηγεί ένα μεγάλο μέρος συνήθως των πιο ανίσχυων οικονομικά συμπολιτών μας, των πιο φτωχών δηλαδή, την οδηγεί στο περιθώριο της πολιτικής. Και εκεί είναι επικίνδυνες οι καταστάσεις. Μήπως οι αποφάσεις όμως οδηγούν τον κόσμο στο περιθώριο της πολιτικής και τον οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όλοι οι ίδιοι είναι και απαξιώνει πλήρως την πολιτική, όταν μνημονιακές δεσμεύσεις και νόμοι μνημονιακοί, οι οποίοι μείωσαν συντάξεις, κατήργησαν εργασιακές σχέσεις, έφεραν κάτω από τα όρια της φτώχειας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, κρίθηκαν ορισμένα από αυτά τη συνταγματικά και βλέπουν ότι ούτε το Σύνταγμα της χώρας μπορεί να τους προστατεύσει και ότι τα μνημόνια είναι πάνω από το Σύνταγμα. Κύριε Παπαδάκη, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Όχι επειδή δεν θέλουμε. Ψηφίσατε το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου. Ένα λεπτό, βεβαίως. Λέω, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και αυτά που ψηφίσαμε δεν είναι ίδια με αυτά που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι δικαιολογία όμως. Δεν είναι δικαιολογία. Αλλά όμως μια παράταξη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία που έλεγε στους δανειστές όταν κάναμε διαπραγμάτευση εμείς τα Χριστούγεννα, τόσα κι άλλα τόσα θα εφαρμόσουμε μέσω κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τα λέει αυτά. Και εσείς για να τους κάνετε το χατήρι τα εφαρμόσατε. Δεν τα εφαρμόσαμε. Επαναλαμβάνω, κάναμε διαπραγμάτευση και δεν εφαρμόσαμε τόσα κι άλλα τόσα. Αλλά φέρατε κι εσείς πολύ σκληρά μέτρα όμως. Το είπαμε νωρίτερα αυτό. Είναι θέματα τα οποία δεν τα κρύβουμε. Αλλά σκεφτείτε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση θα γινόταν. Όπως για παράδειγμα τώρα με τα ανασφάλιστα οχήματα. Είναι σημαντικό αυτό. Σκεφτείτε τη Νέα Δημοκρατία που έχει εύκολες απολύσεις, που έχει εύκολο το ξύλο στους δρόμους άμα κατεβαίνουν οι πολίτες, που έχει εύκολα τα δώρα προς τους πλουσίους. Σκεφτείτε τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση τι θα έκανε. Την ξέρουμε άλλωστε. Πάντως για το θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο. Είχαμε ενημέρωση και από κυβερνητικά χείλη ότι θα δοθεί μία παράταση για να μπορέσουν να πληρώσουν όσοι έχουν ανασφάλιστο το όχημά τους, γιατί το πρόστιμο είναι υπερβολικό. 250. Δεν μπορείς να επιβάλλεις πρόστιμο 200. Είναι έγκλημα να έχεις ανασφάλιστο όλα το όχημά σου. Όλα τα πρόστιμα ναι? πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο του εισοδήματος των πολιτών. Αυτό λέμε. Όταν έχουμε, έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και όταν έχουμε 25% μείωση του ΑΕΠ επί κρίσης, δεν μπορεί να του λες 250. Δεν μπορεί να του λες τα ίδια λεφτά και τώρα. Κύριε Φιλή, σαφές είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εμπιστευτήκατε. Σας ευχαριστώ και νομίζω εγώ, ότι κάναμε μια κουβέντα φόλης της ύλης. Ναι, απάντησε όλα. Απαντήσατε σε όλα. Εγώ να μου επιτρέπετε να κάνω μια εκτίμηση, όχι μια εκτίμηση, να βγάλω ένα συμπέρασμα μετά την κουβέντα που κάναμε. Ή εσείς δεν είσαστε ΣΥΡΙΖΑ, ή είσαστε πολύ ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι άλλοι. Ή δεν είναι καθόλου ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι ή ήταν ΣΥΡΙΖΑ και αλλάξαν. Είμαστε όλοι ΣΥΡΙΖΑ με τις προσωπικές ιδιομορφίες μας. Πάντως είμαστε ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία που είναι στα κάγκελα. Είμαστε ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε. ΣΥΡΙΖΑ. Κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ. Κοινωνικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, ένας...